Είναι, σκέφτηκες να πάρεις βάρκα. Έλα εδώ, φάε ένα φορέ. Μίλες τέτοια πράγματα γιατί θα τα ακούσουν και θα τα κάνουν. Αυτό δεν το έκανε σκέφτη. Φόρο σκέψης. Σκεφτόταν, τι σκέφτεστε κύριε, θα έρχεται ένα σκεπτικό σας βλέπω. Τι να πω φίλε, να σκεφτόμουν να μήπως πάρω μια βάρκα. Εφορία, έλα μαζί. Φόρο σκέψης. Τηλεφώνησε τώρα. Ξέρεις, μπορείς να δεις και το... Έχω μία διπλανή που σκέφτεται συνέχεια τι να κάνεις. Που σκέφτεται συνέχεια βάρκες. Έλα ρε Σωτήρη. Έλα ρε Σωτήρη, τι, εγώ ήρθα. Εσείς να έρθείτε στο χιτήριο. Μπαμ μπαμ κυρίες και κύριοι. Μπαμ μπαμ, θύμισε μου. Στο θέατρο χιτήριο. Ποιο είναι το μπαμ μπαμ. Το μπαμ μπαμ είναι μια φαρσοκομωδία που πεζόταν και το καλοκαίρι. Μα γι' αυτό, αυτό προσπαθώ να σου θυμίσω. Δεν μου το θυμίζεις, μπαμ μπαμ. Πολύ γέλιο το καλοκαίρι και ακόμα περισσότερο τώρα. Ε, πες τι γίνεται στο μπαμ μπαμ μπαμ. Στο έργο τι γίνεται. Στη ζωή σου θέλω επίσης να μου πεις τι γίνεται. Καλά, εκεί γίνεται μακελιό. Γιατί τι άφησε μακριά το παλικαράκι που σε περιμένει. Εδώ μου είπανε και μάλιστα μου λένε έχεις λέει το σημαδάκι σου. Και έκατσα ανάμεσα στα δύο σημάδια για να δημιουργήσω πρόβλημα στην κάμερα 4. Πάλι το πάλι, πάλι. Δεν θέλω να σε πικράνω, αλλά θα το πω. Σου δώσανε κάμερα που δεν έχει φως, ρυγμένη κάμερα. Ξέρεις πόσο σ' αγαπώ, αλλά την κάνει σήμερα να έχει αυτή την κάμερα. Δεν πειράζει. Θα πήγε και θα κρεμαστεί στο σπίτι του σήμερα. Τι τον αγαπάς, δεν διαλύσει. Στο σπίτι του κρεμάστηκε πριν χρόνο. Σωστό κι αυτό. Λένε επειδή είδα τι τράβηξες πριν ήμουν στο μακιγιάζ μου. Ήσουν. Από τη κάμερα σου και όλα αυτά. Ναι, όχι η κάμερα. Ο κάμερας είναι φοβερός. Η κάμερα του είναι λίγο. Υπέροχη κάμερα, δεν έχει λίγο φως, ρε παιδί. Τι υπέροχη. Έλα να σκάλαμε τώρα αυτή από το απάτσι. Όχι, βέβαια, άσε βγει παιδί. Θέλω να κάτσει. Έλα εδώ να σε περιποιηθώ. Κάτσε εδώ, ρε. Κάτσε εδώ. Όχι, ρε. Νάτι, νάτι. Για εμά τώρα του αυτόφωτου όμω ανθρώπου. Μην πες πολύ φως και καιρό. Και οι αυτόφωτοι όμως το θέλουν έτσι μια λαμπίτσα να υπάρχει παραπάνω, διότι μόλις περάσεις τα 35 τα πέρασες. Υπόθεση. Ένα φωτάκι βοήθειά σου να το έχεις απέναντι. Ένα φωτάκι πάντα. Απέναντι. Για καλό και για κακό. Το βράδυ όταν οδηγώ βάζω ένα φως απέναντι με στραβό. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Βάλε. Θα πάρουμε καμιά αποζημίωση. Ναι, τώρα άμα είσαι 25-28, τι να το κάνεις τα φωτάκια τώρα. Εμένα θα πεις. Αυτά συζητάγαμε μέσα. Εποχή αντένα, λέω, και όταν βαριόμουν, άβαυτε, έβγαινα τελείως. Έβαζα 5 κιλά κραγιόν, ούτε μέικα, ούτε τίποτα. Αλλά τι να γίνει. Φώτα να μην υπάρχουν, σκηνικά να μην υπάρχουν. Κάτι τέτοιο, το λες για να ακούσω. Όχι, αλλά βοήθειά μας στην κάμερα με το φως, καλό είναι να την έχουμε. Τώρα που είπες για κραγιόν, να βάλω εγώ. Όχι, για πες μπαμπαμ. Λοιπόν, μπαμπαμ στο χιτήριο οπωσδήποτε είναι αναγκαστικό να περάσετε μια βόλτα, αγαπητοί μου φίλοι, για να αισθανθείτε καλύτερα στις δύσκολες μέρες που ξημερώνουν για μας. Στη συνέχεια θα πρέπει να σας ενημερώσω. Τι γίνεται εκεί στο μπαμπαμ, ρε, θα μας πεις και μια κουβέντα. Μακελιό, είναι μια φαρσοκομωδία του κυρίου Κούνεϊ. Ρε, τι γίνεται μέσα, θα μας πεις. Αυτό πρέπει να ξεκινήσω. Από πρώτα ότι είναι φαρσοκομωδία. Και μετά μου λες τον Κούνεϊ. Αλλά άμα δεν μου πεις την υπόθεση, εγώ για τον Κούνεϊ θα έρθω. Ωραία. Υπάρχει. Όλα διαδραματίζονται στο σπίτι μας. Το δικό σου. Το δικό